τα έργα στο νέο πυροσβεστικό σταθμό προχωράνε. Βρίσκεται από ό,τι βλέπουμε στον τρίτο όροφο του, η ανέγερση του τρίτου όροφου του σταθμού. Αν όλα πάνε καλά και οι εργασίες σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, τέλος του 24 θα μπορέσουμε να μεταφερθούμε εκεί. Οπότε βλέπετε ότι το έργο προχωράει κανονικά, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις? Προχωράει κανονικά. Εντάξει, υπάρχει σύμβαση ότι το έργο πρέπει να τελειώσει τέλος του 24. Εντάξει, τώρα αν υπάρξει κάποια μικρή παράταση. Και βλέπουμε ένα κτίριο μόλις στις ανέσεις, δηλαδή καμία σχέση με αυτό το κτίριο. Αν συγκρίνετε τα δύο κτίρια τώρα. Σαφώς είναι ένα κτίριο που ανακαλύπτει πλέον τις ανάγκες ενός σύγχρονου πυροσβεστικού σταθμού. Εδώ ο παλιός σταθμός και κτηριακά, αλλά και στο σημείο που βρίσκεται δεν είναι λειτουργικός. Υπάρχει μια δυσχέρεια στο να φεύγουμε στις αποστολές, γιατί είναι ακριβώς πάνω στον κόβο εδώ στο φανάρι. Και σαφώς θα είναι καλύτερα και θα επιχειρησιακά θα είμαστε σε καλύτερη ετοιμότητα. Εκεί τώρα θα έχετε κανονικά, δηλαδή ό,τι χρειάζεται ένας πυροσβεστικός σταθμός και χώρο ξεκούρασης για τους πυροσβέστες και πάρκινγκ για όλα τα οχήματά σας? Ακριβώς, θα υπάρχει ένα πάρκινγκ ρεμίζα των καράς που λέμε, που θα στεγάζει γύρω στα 8 υδροφόρα οχήματα. Υπάρχει τα γραφεία, η θάλαμη των πυροσβεστών της Βάρδιας. Θα υπάρχει αίθουσα συνεδριάσεων, ο πύργος ασκήσεων. Ό,τι προβλέπεται δηλαδή σε έναν σύγχρονο πυροσβεστικό σταθμό. Το επόμενο βήμα όσον αφορά τις υποδομές και τον εξοπλισμό θα γίνει με το νέο πυροσβεστικό σταθμό. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό θα είμαστε εντάξει? Ναι. Για το ανθρώπινο δυναμικό εννοείται ότι αριθμητικά ανεπαρκεί. Εντάξει, έχουμε ένα θέμα όσον αφορά τον αριθμό του προσωπικού, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό. Θα έλεγα πιο σοβαρό είναι η ηλικιακή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, γιατί έχουν να προσληφθούν αρκετά χρόνια να γίνουν προκηρύξεις. Τα τελευταία χρόνια που προσλαμβάνουν τον πυροσβέστη μέσω του συστήματος των Πανελληνίων είναι ένας μικρός αριθμός, ο οποίος δεν μπορεί να αναπληρώσει τον αριθμό που συνταξιοδοτούνται. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε γενικά σαν πυροσβεστικό σώμα είναι ο εξοπλισμός. Τα οχήματα, ο νομοσερών, η πλειοψηφία των οχημάτων είναι παλαιά, πάνω από τις 20 ετίας. Εκτός από τα οχήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου Ροδολίβος και Πορείων, τα οποία είναι οχήματα καινούργια από το 2018.